για την προβολή της ταινίας την Κυριακή, αλλά και για την έκθεση του οικαστικού εργαστηρίου, μίλησε ο κ. Παπαδόπουλος, υπεύθυνος εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου, καλώντας το κοινό να παρακολουθήσει και τις δύο εκδηλώσεις. Αυτή την Κυριακή, στις 8.30 ώρα στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, με ελεύθερη πάντα είσοδο, συνεχίζονται οι Κυριακές στο Πανί, που για το μήνα Οκτώβρη έχουν τίτλο «Ιστορίες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Η ταινία της Κυριακής είναι «Τα απαγορευμένα παιχνίδια» του Ρενέ Κλεμάν, παραγωγής 1952, που διηγείται την ιστορία δύο παιδιών στη μέση του πολέμου. Είναι μια βαθιά προσωπική ιστορία, βαθιά ανθρώπινη και ένα από τα πιο συγκινητικά φιλμ που έχει γυριστεί για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία κέρδισε το πρώτο βραβείο στη Βενετία εκείνη την εποχή, ενώ βραβεύτηκε με ειδική μνήα ως ξενόγλωση ταινία στα Όσκαρ. Τα Όσκαρ ξενόγλωση ταινίας δεν είχαν ακόμα θεσμοθετηθεί, οπότε δεν μνημονεύεται γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά έχει πάρει ένα από τα πιο βασικά και γνωστότερα βραβεία στην ιστορία του κινηματογράφου. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, ξεκινάμε την ετήσια έκθεση των σπουδαστών του Οικαστικού Εργαστηρίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ενιτών. Τα έργα θα εκτίθενται για 10 μέρες, μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, στο φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Η είσοδος, βέβαια, είναι πάντα ελεύθερη.